Ηλεκτρονική εισήγηση στο πλαίσιο του συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός 1-2 Απριλίου 2017 Αθήνα. Τίτλος εισήγησης: Το διαδραστικό παραμύθι ως εργαλείο για τον έλεγχο και την καλλιέργεια της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης, σχεδιασμός, δημιουργία και προπυλατική εφαρμογή. Εισηγητές: Καρακούτα Εκατερίνη και Παντελίδης Μενέλαος. Το ενδιαφέρον των παιδιών για τις ψηφιακές τεχνολογίες είναι αδιαφυσβήτητο. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί για την παιδική ηλικία συμφωνούν ότι η τεχνολογία ασκεί σημαντική επίδραση, θετική και αρνητική, στη μάθηση, στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη και στη συμπεριφορά των παιδιών. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να αυξηθεί η χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο αξιολόγησης των κοινωνικο-συναισθηματικών ικανοτήτων είτε για την εφαρμογή των προγραμμάτων παρέμβασης, είτε για τον έλεγχο της πρόοδου των μαθητών στην πάροδο του χρόνου, είτε για τα αποτελέσματα στο τέλος του προγράμματος. Οι δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία για καινοτόμους τρόπους προσέγγισης της κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης είναι ανεξάντλητες και μπορεί να συμπεριλάβει μεγάλο αριθμό ατόμων ταυτόχρονα. Ένα δυναμικό πολυχρηστικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης είναι η ψηφιακή αφήγηση. Ο αγγλόφωνος όρος Digital Storytelling αναφέρεται σε μικρού μήκους ψηφιακή πολυμεσική παραγωγή και αποτελεί συνδυασμό της παραδοσιακής αφήγησης με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας. Ο όρος πολυμεσική περιγράφει τις τεχνικές ήχου αποκλειστικά ή συνδυασμού κινούμενης εικόνας με ήχο, κινούμενων σχεδίων ή οποιαδήποτε άλλης μορφής υλικού που υπάρχει μόνο εις ηλεκτρονικό αρχείο. Ιδιαίτερα, στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης, η ψηφιακή ιστορία έχει σύντομη διάρκεια, ζωντανή εικονογράφηση, κατάλληλη μουσική και αφήγηση και μπορεί να είναι και διαδραστική. Η συναισθηματική ανάπτυξη είναι εξίσου σημαντική με την κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη και αναφέρεται στα ίδια τα συναισθήματα του παιδιού, όπως τα βιώνει κατά τη διάρκεια της ζωής του, καθώς και στην ικανότητά του να ελέγχει και να διαμορφώνει τα συναισθήματά του ανάλογα με την κοινωνική περίσταση στην οποία βρίσκεται. Η απόκτηση συναισθηματικής επάρκειας προϋποθέτει την ανάπτυξη συγκεκριμένων συναισθηματικών δεξιοτήτων μέσω κατάλληλης συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης. Το παραμύθι μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο για την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και ταυτόχρονα μπορεί να παρέχει στον ενήλικα γνώσεις και ενδείξεις της ανάπτυξής τους. Πολλοί μελετητές της αναπτυξιακής ψυχολογίας συμφωνούν ότι τα λογοτεχνικά έργα μπορούν να βοηθήσουν το παιδί στην κατανόηση και αποδοχή των συναισθημάτων του, καθώς τα συναισθήματα αποτελούν το επίκεντρο της αναγνωστικής ή αφηγηματικής εμπειρίας. Το παιδί μπορεί να κατανόησει τα συναισθήματά του μέσα από την ταύτιση με τους χαρακτήρες της ιστορίας, καθώς του επιτρέπει να παρακολουθήσει αντιδράσεις και συμπεριφορές που μοιάζουν με τις δικές του, αλλά και τον τρόπο που οι χαρακτήρες αυτοί χειρίζονται καταστάσεις παρόμοιες με αυτές που το ίδιο παιδί αντιμετωπίζει είτε στον κόσμο της φαντασίας του είτε στην καθημερινότητά του. Το διαδραστικό παραμύθι δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να συμμετέχει στην ιστορία μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις που του δίνουν τη δυνατότητα είτε να αναγνωρίσει συναισθήματα είτε να προτείνει λύσεις στις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουν οι ήρωες. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί δρά στο παραμύθι και το παραμύθι από απλή αφήγηση γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο του δίνει την ευκαιρία να κατανοήσει τον κόσμο, να αλληλεπιδράσει με τους άλλους με κοινωνικό τρόπο, να αναγνωρίσει, να εκφράσει και να ελέγξει τα συναισθήματά του, να αναπτύξει ικανότητες συμβολισμού και να λύνει συγκρούσεις. Καινοτόμες τεχνικές συνέντευξης χρησιμοποιούνται για την απόκτηση πληροφοριών για τη συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω ιστοριών, με τη χρήση γαντόκουκλων και εικόνων. Οι δοκιμασίες συμπλήρωσης ιστοριών θεωρούνται ότι είναι οι πιο κατάλληλες για παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς τα περισσότερα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την αφήγηση ιστοριών και παραμυθιών. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η προπιλωτική χορήγηση ενός διαδραστικού παραμυθιού που αξιολογεί τη συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία εξετάζει την αναπτυξιακή ευαισθησία του εργαλείου, τη σχέση μεταξύ του φύλου των παιδιών και των απαντήσεών του στη δοκιμασία. Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας.
Ποια είναι η λειτουργικότητα της δοκιμασίας ως προς το επίπεδο της αναπτυξιακής ευαισθησίας? Αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο σύνολο της βαθμολογίας. Για τη διεξαγωγή της έρευνας προπιλωτικού χαρακτήρα εφαρμόστηκε συγχρονικό σχέδιο έρευνας με ανεξάρτητη μεταβλητή την ηλικία του παιδιού και εξαρτημένη μεταβλητή τις απαντήσεις των παιδιών στις 22 ερωτήσεις, κατανεμημένες σε 4 κλίμακες και 14 υποκλίμακες. Στην έρευνα συμμετείχαν 41 παιδιά, 19 αγόρια και 22 κορίτσια. Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα είναι γεννημένα από το 2009 έως το 2013 και έπρεπε να έχουν συμπληρώσει τα 3 έτη και να μην ξεπερνούν τα 7 έτη. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 12 παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 4,5 ετών, 12 παιδιά ηλικίας μεταξύ 4,5 και 5,5 ετών και 17 παιδιά ηλικίας μεταξύ 5,5 και 7 ετών. Το δείγμα προέρχεται από δύο μεγάλες πόλεις, της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης. Δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό διαδραστικό παραμύθι με ήρωες ζώα του δάσους, τα οποία αντιμετώπιζαν διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις και το παιδί που αλληλεπιδρούσε με το παραμύθι καλούνταν να βοηθήσει τα ζώα απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούσαν την αναγνώριση συναισθημάτων από την έκφραση του προσώπου και τον τόνο φωνής, την κατανόηση σχέση συναισθημάτων με πεποιθήσεις, παρελθόντα γεγονότα και επιθυμίες, την εσυναίσθηση και τη ρύθμιση των συναισθημάτων. Καθώς η προσοχή και η μνήμη των παιδιών προσχολικής ηλικίας δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως, δυσκολεύονται να ανακαλέσουν από μια μεγάλη λίστα επιλογών. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν συνολικά μόνο 7 συναισθήματα. Τα 5 είναι βασικά, δηλαδή συναισθήματα που αναγνωρίζουν από τη βρεφική ηλικία, 3 αρνητικά, η λύπη, ο θυμός και ο φόβος, και 2 θετικά, η χαρά και η έκπληξη, και 2 δευτερεύοντα συναισθήματα, η ντροπή και η υπερηφάνεια. Το εργαλείο διαδραστικό παραμύθι που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στηρίζεται στα συμπεράσματα μελετών που έχουν γίνει για τη συναισθηματική ανάπτυξη, καθώς και στα ερευνητικά πορίσματα για τα ωφέλη που προκύπτουν από την καλλιέργεια της κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης. Η ανάπτυξη του διαδραστικού παραμυθιού έγινε στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, μιας εύχρηστης γλώσσας προγραμματισμού για τη δημιουργία διαδραστικών ιστοριών με τη χρήση απλών εντολών. Για την ανάπτυξη του ψηφιακού παραμυθιού δημιουργήθηκαν 12 υπόβαθρα στο σκηνικό και προσθέθηκαν 24 μορφές, 12 από τις οποίες έχουν περισσότερες από μία ενδυμασίες. Στο σκηνικό και στις περισσότερες μορφές χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 59 ηχογραφημένοι πρωτότυποι ήχοι. Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για τα υπόβαθρα του σκηνικού και για τις μορφές είναι πρωτότυπες ζωγραφιές με ξυλομπογιά. Ο μέσος χρόνος που χρειάζονταν για την αφήγηση του διαδραστικού παραμυθιού ήταν κατά προσέγγιση 10 με 15 λεπτά. Η ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα, ανάλυση ANOVA, χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί πώς διαφοροποιείται το σύνολο των αναμενόμενων απαντήσεων ενός παιδιού ανάλογα με την ηλικία του. Η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν το σύνολο των αναμενόμενων απαντήσεων που έδωσε το παιδί στις ερωτήσεις που του έγιναν κατά τη διάρκεια του παραμυθιού. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια σταδιακή διάκριση των επιτευγμάτων ανελικιακή ομάδα. Ο έλεγχος στη τεστ έδειξε ότι οι διακυμάνσεις των δύο φύλων δεν διαφέρουν σημαντικά και άρα δεν υπάρχει διαφορά ως προς το φύλο στις απαντήσεις των παιδιών. Η ικανότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας να αναγνωρίζουν συναισθήματα και συναισθηματικές καταστάσεις μέσα από διάφορες ενδείξεις όπως εκφράσεις προσώπου, τόνο φωνής και περιγραφή καταστάσεων, να χρησιμοποιούν πληροφορίες από μία εμπειρία του παρελθόντος για να εξηγήσουν τη συναισθηματική αντίδραση ενός ατόμου στο παρόν, να επιλέγουν αποτελεσματικές στρατηγικές για τη ρύθμιση των συναισθημάτων, βελτιώνεται καθώς η ηλικία μεγαλώνει. Τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας συγκλίνουν με πορίσματα της Διεθνούς Βιβλιογραφίας. Από τα βασικά συναισθήματα αναγνωρίζουν τη χαρά με μεγαλύτερη ευκολία και πιο συχνά από τα άλλα συναισθήματα και ακολουθεί η λύπη, κάτι που τεκμηριώνεται και από άλλες έρευνες. Σύμφωνα με τους Βίντεν και Ράσελ, αρχικά τα παιδιά υπεργενικεύουν
χρησιμοποιώντας κυρίως τις λέξεις χαρά και λύπη για να περιγράψουν τα συναισθήματά τους και σταδιακά προσθέτουν και άλλες λέξεις συναισθημάτων, όπως θυμό και φόβο. Τα ευρήματα από την έρευνα προπυλωτικού χαρακτήρα που διεξήχθη προσφέρουν τις πρώτες ενδείξεις για τη λειτουργικότητα του νέου αυτού εργαλείου διαδραστικού παραμυθιού ως προς την ικανότητά του να μετρά αναπτυξιακές αλλαγές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική πρακτική και έρευνα. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.